will be utterly punished. If shown for the man with good goals, there's never seen squishes and charges. Now what a thing to ignore. Of Nemesis I'm well aware now, and I think she does a good job. But listen, aren't you presumptuous, distracting someone from her noble cause? I feel just a misunderstanding inside such a beautiful head, but I'm not sent here to distract you, so let me inspire you instead. A man sent to me by divine love could always inspire my soul, but someone sent by mama's as a joke could try his luck with other girls well clapped. Now what a serene tranquil night, but by Jove I think I hear a sound. A heart that has begun to pound, not here but somewhere around. How nice to imagine so wildly, but there's measures to everything. Or else we do begin to hear things and dream of things way up above our height. Καλησπέρα σας. Και καλησπέρα και σε εσάς από το σημείο ART, το δελτίο πολιτισμού της δημόσιας τηλεόρασης. Ακούσαμε μόλις ένα απόσπασμα από το jazz musical. Μια αμφιβολία γεννήθη στο μυαλό ενός ευγενούς τιμωρού, του Γεώργιου Αναματερού και των φίλων του, τους οποίους θα απολαύσουμε και αργότερα στην εκπομπή. Επίσης, μεταξύ άλλων, θα παρακολουθήσουμε... Είμαστε λοιπόν εδώ τώρα με τους Anamateros Pros, διότι μια αμφιβολία γεννήθη στο μυαλό ενός ευγενούς τιμωρού, Γιώργο. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχεις γράψει, έχεις σκηνοθετήσει, έχεις ερμηνεύσει. Μίλησε μας γι' αυτό και να συστηθούμε και με την υπόλοιπη παρέα. Ωραία, να σας συστήσω καταρχήν με την Tamuz Nissim, με τον Δημήτρη Καραγιάννη, με τον Δημήτρη Κλονί και με τον Μάνο Λούτα. Και με το έργο σας, το οποίο παρουσιάστηκε πριν λίγο καιρό στο Μπουζ. Για αρχικά ήταν 6 παραστάσεις να γίνουν και γίνανε 3 παραπάνω, 3 έξτρα παραστάσεις. Η ιστορία έχει να κάνει με έναν ευγενή τιμωρό, ο οποίος τιμωρεί διεφθαρμένους υπουργούς, κοταδιστές, δημοσιογράφους, τέλος πάντων αυτούς που δεν μπορεί να τιμωρήσει ο νόμος, και μια ωραία πρωία ερωτεύεται, αυτόν τον ερμηνεύω εγώ, και μια ωραία πρωία ερμηνεύεται μια πανέμορφη και χαρισματική ζωγράφο και... χάνει την αυτοσυγκέντρωσή του. Αυτή τέλος πάντων είναι η αρχή του έργου. Θα προσπαθήσουμε να το παίξουμε στο ίδρυμα του Μιχάλη Κακογιάννη. Σύντομα, έχει μεγάλη επιτυχία στο Μπουζ. Ήμουν μάρτυρας και μπορώ να το πιστοποιήσω. Λοιπόν, και πρόκειται για ένα jazz musical με τι επιρροές μουσικές ακριβώς, από ποιες δεκαετίες? Πάζει μας λίγο σύντομα για να ξεκινήσετε. Οι επιρροές οι δικές μου είναι περισσότερο στο 20 και το 30, διότι υπάρχει μέσα πολύ το κωμικό στοιχείο. Αλλά επειδή έχω παίξει με όλους αυτούς τους θαυμάσιους μουσικούς που παίζουν μοντέρνα jazz, έχω επηρεαστεί και εγώ και τέλος πάντων είναι λίγο πιο και τα κόρτα πιο προχωρημένα κτλ. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το πρώτο. Ποιο θα είναι? Το πρώτο κομμάτι θα είναι το Chagrin of an Untamed Heart, δηλαδή η μελαγχολία μιας αδάμαστης ψυχής. Και θα τραγουδήσει η Tamuz Nissim. Πολύ ωραία. The clouds of illusion disappear.
Τέλος και για σήμερα από το σημείο ΑΡΤ. Ραντεβού ξανά από εβδομάδα, την ίδια ώρα, μετά το δελτίο των 6. Από όλους είμαστε εδώ καλό, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και προσοχή στις κακοτεχνίες. To have an everyday life full of misery, dullness, and a bitter strife. He lives like a humble servant of villains and thugs and crooks. Intimidating orders shall he follow, any kind of insults must he swallow. But there comes a time when man rebels himself. Secretly he seeks to find his mental health. Put a bomb in the home of the vile obscurantist. But please don't do it like the common terrorist. Plan your statement with regard to the good taste recipe. Yet show no mercy to any ruler, low and mean. You make sure to punish who so deserves without turning vulgar yourself. One thing always keep in head, your hubris will be punished as well. So mind your traps, play your games, choose your victims carefully. But to remember as noble as can be.
stop turning vulgar yourselves. One thing always keep in head, your hubris will be punished as well. So mind your traps, play your games, choose your victims carefully. But do read